Καλησπέρα κύριε Καπαλά. Yes, κυρία Γκουγιαίνη. Εν όψη... Έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε. Βεβαίως, αλλά και με την ιδιότητα του γιατρού θέλουμε εδώ λιγάκι τις δικές σας ερμηνείες, το δικό σας σχολιασμό, καθότι από το Σάββατο έχουν θορυβηθεί επαγγελματίες, από τότε εντείνονται τα μέτρα, ανεβαίνουν τα πρόστιμα, αλλάζει η ζωή μας και πάλι εν όψη του χειμώνα, εν όψη της τρίτης δόσης, εν όψη της λήξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή. Και θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας για όλο αυτό το γενικό σκηνικό. Βέβαια, ευτυχώς, τα Δωδεκάνησα και η Κάλυμνος είναι σε καλό επίπεδο. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται δεν πάει να πει ότι μας εξαιρεί από τους υπόλοιπους κανόνες. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και ξέρω ότι πράγματι υπάρχει θέμα. Όμως, αντί να θορυβούνται οι επαγγελματίες, θα έπρεπε να θορυβούνται οι συγγενείς και ο περίγυρος και η γειτονιά των επαγγελματιών. Να καταλάβουν δηλαδή ότι η στάση τους, αυτή η αρνητικότητα που έχουν όσον αφορά τον εμβολιασμό, το μόνο μέσο, επαναλαμβάνω, που μπορεί να μας λύσει το γόρδιο δεσμό, είναι το εμβόλιο. Εάν λοιπόν αυτοί οι ίδιοι, αντί να φωνάζουν στον αέρα, κάποιοι φταίνε από εδώ, φταίνε από εκεί, όχι, δεν φταίει κανένας, γυρίστε προς τη γειτονιά σας, γυρίστε προς τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, και πέστε τους ότι, παιδιά, πρέπει να εμβολιαστούμε για να ζήσουμε καταρχήν και για να πλουτίσουμε στο τέλος, αφού θα είμαστε ζωντανοί και θα δουλεύουμε. Εάν αυτό δεν το κάνουν όλοι, μην περιμένετε τον Δήμαρχο, τον Καβαλά ή οποιοδήποτε άλλο να σας λύσει το θέμα. Δεν θα σας το λύσει ποτέ. Όσο και να φωνάζουμε εμείς, ποιος μας ακούει. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει ούτε μία αντένδειξη ως προς τα εμβόλια και θα πω σε όλους. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, από μια ηλικία και μετά, έχετε ένα μπλε βιβλιαράκι. Διαβάζετε καμιά φορά από τότε που γεννηθήκατε. Τι σας κάμανε μόλις γεννηθήκατε. Και για ποιο λόγο είστε ακόμα ζωντανοί, δεν έχετε αναπηρία, δεν έχετε χαλάσει το πρόσωπό σας που δεν θα σας έφταναν πλέον ούτε η αισθητική παρά μόνο η ευλογία του Θεού. Μιλώ για την ανεμοβλογιά. Σωστό. Μιλώ για την πολιομελίτιδα. Γιατί υπάρχουν αυτά πλέον στον κάλαθο των Αχρήστων, γιατί εμβολιαστήκατε και σας εμβολιάσανε από μικρά παιδιά. Στο στρατό. Και εσείς οι άντρες. Πήρατε χαμπάρι όταν ήσασταν στα φαντάρι και σας είχαν εκδίσει ολόγλυμου τσιστίδι και με ένα πιστολάκι σας πετούσαν αέρα και υγρό και δεν καταλαβαίνατε τι ήταν αυτό που σας κάνανε. Μήπως ρώτησαν τι είναι. Ούτε ρωτήσατε από την τρομάρα σας και δεν ξέρατε τι ήταν. Ήτανε εμβόλια, μια σειρά εμβολίων. Και εσείς που πάτε στα καράβια, η εταιρεία σας τι σας κάνουν. Και εσείς που πάτε στην Αφρική και περνάτε από το ειδικό κέντρο της Μασσαλίας, τι σας κάνουν εκεί. Δεν σας κάνουν εμβόλια. Πάθατε τίποτα. Βγάλατε κέρατα, βγάλατε ουρά. Αλλάξατε τα αυτιά σας, αλλάξανε. Τι έγινε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Απλώς επιβιώνετε, γλιτώσατε από τη μαλάρια, γλιτώσατε από την ανεμοβλογιά, γλιτώσατε από την ευλογιά, γλιτώσατε από την καθήβερη. Αλήθεια. Έτσι να τη λέμε να την καταλαβαίνουμε. Και ο τελευταίος ανάπηρος από πολιομελίτιδα στην Κάλυμνο είναι περίπου 60 χρονών. Όπως το λέτε. Όταν είμαστε στο σχολείο, μας φέρατε την φόλα το Σέιμπιν, το βάζαμε στο στόμα μας και είμαστε υγιείς και ζωντανοί. Άρα λοιπόν, κανένας λόγος, καμιά δικαιολογία, ούτε οι φιλόσοφοι που πάτε και βρίσκεται στο αυτό Facebook, ούτε οτιδήποτε άλλο μου παρουσιάζεται, ισχύει. Το μόνο που ισχύει, αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι εμβολιαστείτε να σωθούμε και να ζήσουμε όμορφα. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα γίνατε δέκτης διαφόρων ερωτήσεων και μάλιστα, αμφιβολιών. Έχω αναλάβει τώρα μια, θα έλεγα, όχι υπηρεσία, μια υποχρέωση να πείσω και έπεισα αρκετούς από τους κατοίκους της Ψερίμου. Γιατί, ως γνωστό, εγώ κάθε Δευτέρα πρωί πηγαίνω στη Ψέρυμο και κάνω ιατρείο εκεί. Ιατρείο, βέβαια, μην φανταστείτε ότι είμαστε στο κτίριο του ιατρείου, το οποίο ναι μεν υπάρχει, το φτιάξε ο Δήμος, το πέρασε με δημοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη ευτυχώς, στη ΔΥΠΕ. Η ΔΥΠΕ έκαμε τις ενέργειες ούτως ώστε σύμφωνα με το πείραμα που κάναμε στο βαθύ και διορθώσαμε και οργανώσαμε και λειτουργούμε ένα περιφερειακό ιατρείο όπως και στον Πάνορ που λειτουργεί ένα περιφερειακό ιατρείο με άλλη δομή. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτή την περίοδο και μάλιστα έγινε η
προκήρυξη να πάει αγροτικό σε μόνιμη βάση. Και από ό,τι ψιθυρίζεται, υπάρχει ζήτηση. Και επομένως θα πάει εκεί. Στη Ψέρυμο λοιπόν, συνεννοηθήκαμε και κάνουμε ένα κατάλογο, μαζεύουμε τα ονόματα και τα άμκα, ούτως ώστε την άλλη Δευτέρα, γιατί μεσολαβούσαν και οι σχόλες αυτές, θα πάμε εκεί με ένα συνεργείο, το οποίο θα συνεννοηθώ αύριο το Σάββατο στο νοσοκομείο, ποιοι και πόσοι θα είμαστε, ούτως ώστε να εμβολιάσουμε και τους άλλους. Γιατί στο επαρόδο. Τώρα εννοείται για την δεύτερη δόση, είπαμε για την τρίτη. Όλες τις δόσεις. Όλες τις δόσεις. Καλώς. Από καμία που είναι. Που είναι κάποιοι. Κάποιοι είναι οι φανατικοί αυτοί που δεν ήταν. Τη δεύτερη και αν χρειαστεί και αν χρειαστεί και τρίτη, ναι. Αυτά γίνονται στη Ψέρυμο. Και επειδή όμως σήμερα ακούστηκε ότι κάποιος από αυτούς που φιλοδοξούν να γίνουν δήμαρχοι πέταξε μια φωτοβολίδα λέγοντας η Ψέρυμος δεν έχει γιατρό. Ενώ θα έπρεπε να έχει δύο φορές τη βδομάδα, υπόθηκε. Καμία δεν είναι το θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε. Είναι κάπου γραμμένο αυτό ότι πρέπει δεν να υπάρχει, είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ πράγματι έχω κάνει μια σύμβαση με τη ΔΥΠΕ βάσει του κορονοϊού. 6 μήνες συν 6 μήνες, στην ουσία ήταν 4 συν 6 και πιθανόν να υπάρξει και μια παράταση σύμφωνα με τον νόμο για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Ο Γαβαλάς είναι τη Δευτέρα στη Ψέρυμο. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο Βαθύ. Mm-hmm. Σάββατο στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και γυρίζει λοιπόν τους όρους της σύμβασης του και με το παραπάνω. Τώρα, εάν ήθελαν να είναι συνεπείς με αυτά που λένε, επειδή είναι και λίγο άσχετοι, δεν πάνε να ρωτήσουν. Πράγματι, στα χαρτιά, στο νοσοκομείο, υπάρχει αγροτικός, όχι τώρα, από πολλά χρόνια πριν, που έχει τον τίτλο «Αγροτικός Βαθέως Ψερίμου». Τον είδε κανείς στο Βαθύ ή στη Ψέρυμο? Όχι. Δουλεύει στο νοσοκομείο. Γιατί δουλεύει στο νοσοκομείο? Διότι υπάρχει έλλειψη γιατρών για τις εφημερίες. Πήγανε ποτέ να ρωτήσουνε γιατί δεν έχει ο Βαθύς γιατρό, που τους κόπτει τώρα η Ψέρυμος? Πάντως παράπονα δεν ακούσαμε. Δεν ακούσαμε παράπονα από το Βαθύ ή από την Ψέρυμο. Μα τι παράπονα να υπάρχουν αφού έχουν γιατρό? Να. Και ποτέ δεν είχαν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε. Με τέτοια συχνότητα και με τέτοια προοπτική, δεν είναι μόνο η συχνότητα. Όχι, αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που δεν καλύφθηκε, να μας το πούνε κάποιος. Να πάει να ρωτήσει τον καπετάνιο του Μανιάνη, τον Δημήτρη του Μανιάνη, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια, διότι με μεταφέρει, επειδή είμαι ο γιατρός της Ψερίμου, δωρεάν, εμένα και τον μοτοσακό μου. Να ρωτήσει τον παπά που είναι εκεί στην εκκλησία, όπου με φιλοξενεί και κάνω ιατρείο στην αίθουσα της Παναγίας, και μάλιστα με φιλεύει κάθε φορά το μεσημεριανό φαγητό που είμαι εκεί το μεσημέρι. Είναι το ευγενέστατο. Τον ευχαριστώ. Τον Κλήμη, τον Νικόλα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, γιατρέ? Καθόλου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και αυτή την ώρα δεν θα μπορούσε να γίνει. Και όποια εξέλιξη να υπάρξει, αυτή η συμπεριφορά, αυτός ο τρόπος υποδοχής του γιατρού εκεί δεν θα μπορέσει να καλυτερεύσει για πάρα πολύ. Να ρωτήσει βέβαια και τους κατοίκους της περιοχής, να ρωτήσει για τους τουρίστες. Αλλά γιατί να τους ρωτήσει όλους αυτούς που είναι μακριά? Δεν πάει δύο βήματα εδώ μέχρι τη Μητρόπολη? Να βρείτε σεβασμιότατο, τον οποίο ευχαριστώ, διότι ήρθε και αυτός και προσέφερε τις ευλογίες του για να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των γραφειοκρατικών, δηλαδή του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του κτηρίου που παρέδωσε ο Δήμος στη ΔΥΠΕ και που η ΔΥΠΕ αξιοποίησε κάνοντάς το ένα περιφερειακό ιατρείο για μόνιμο γιατρό στη Ψέρυμο. Να πάει λοιπόν να τα βρει όλα αυτά. Και άμα δεν του αρέσει ο σεβασμιότατος, α πάει και στον παπά Νικόλα. Όχι, δεν νομίζω. Το Καζαβούλη που ήταν και αυτός μαζί. Και σε όποιο άλλο παπά. Άρα, στάνταρ η Ψέρυμος κάθε Δευτέρα έχει τον γιατρό της. Τον έχει και εξυπηρετείται. Να τον έχει έως ότου υπάρξει μόνιμος. Αλλά και που θα υπάρξει μόνιμος. Η συμβολή ενός συμβασίουργου σαν εμένα είναι φυσικά χρήσιμη και πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα καταλάβουν, δεν μπορούν να τα δούνε και μιλάνε έτσι ανεύθυνα. Όχι, στις μέρες μας είναι πολύτιμο. Μικρές περιοχές που είναι απομακρυσμένες, όπως Ψέρυμος, Τέλεντος, κυρία Κουκιαίνη, θυμάστε το μεγάλο καύσωνα εκείνη την ημέρα? Ναι, πώς τα θυμόμαστε. Υπήρξε η εντολή να κλείσουν όλα
τα δημόσια κτίρια και να μείνουν μόνο ανοιχτά αυτά που έχουν air conditioning για να μπορεί να πάει ο κόσμος και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην πάνε εκείνη την ημέρα στη δουλειά. Εκείνη την ημέρα εγώ ειδοποίησα και είπα και δημοσιεύθηκε ότι η Ψέρυμος, το ερημονήσι αυτό το ακροτηριτό που βρίσκεται στην εσχατιά της Ελλάδας, είχε κλιματιζόμενη αίθουσα και γιατρό. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε. Μα χαιρόμαστε να τα ακούμε αυτά. Χαιρόμαστε. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Όχι. Για το να θέμα μπορέσω... της καθαριότητας θα πέφτει τόσο στον αντιδήμαρχο. Δεν μιλήσω για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δεν είπα κουβέντα. Γιατί ο στόχος μου δεν είναι να βγαίνω στους εθέρες και να λέω οτιδήποτε. Αλλά θα πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, γι' αυτό για το οποίο με φωνάξανε. Και θέλετε να ξέρετε, ακόμα χθες, ακριβώς χθες, μπήκε η τελευταία πινελιά στο κτίριο του ιατρείου του Βαθύ. Mm. Με τα air conditioning, ώστε να είναι πλέον έτοιμο. Και τώρα περιμένουμε τον άλλο μήνα, ή μάλλον αυτό το μήνα, σε λίγες μέρες δηλαδή, να αρχίσουμε την επίδειξη της λειτουργίας κάποιων μηχανημάτων μαζί με τους καρδιολόγους, οι οποίοι προσφέρθηκαν από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου και του Νοσοκομείου, ούτως ώστε και οι ντόπιοι εκεί και ο παπάς και όλοι οι άλλοι να δουν και να μάθουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο του ενός δουλειά. Σωστό. Άρα λοιπόν... Άρα υπάρχει μια καλή ισορροπία. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος κατάφερε με τη βοήθεια της ΔΥΠΕ, και όταν λέμε Δήμος εννοούμε τον Δημήτρη τον Διακομιχάλη, και όταν λέμε ΔΥΠΕ εννοούμε τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή, καταφέρανε να στήσουνε 2 περιφερειακά ιατρεία πρότυπα, το ένα ήδη λειτουργεί πλήρως και το άλλο είναι στη δεύτερη φάση και αναμένεται ο διορισμός του μόνιμου γιατρού που θα είναι πλέον στη Ψέρυμο. Mm-hmm. Επομένως, ό,τι ήταν να γίνει εν μέσω κορονοϊού, όταν ήταν διαλυμένη όλη η διοίκηση του κράτους του ελληνικού και δεν υπήρχε τίποτα στο γύρο, ο Δήμος της Καλύμνου, ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του, τους στενούς του συνεργάτες, τους φίλους του, προχώρησε όσο ήταν δυνατόν να προχωρήσει ορισμένα πράγματα. Και καλώς έπραξε, κύριε Γαβαλά, γιατί δεν ήταν ανάγκη. Δεν σταματούσαμε σε καμία περίπτωση. Με απρόβλεπτες συνέπειες και καταστάσεις. Δεν μπορεί όσο παραπιστικά και να βάζουν στους εθέρες, όσο και κάποιοι να λένε ό,τι θέλουν, εμείς έχουμε χαράξει μια πορεία και πάμε με ανέπλωρα τον καιρό. Δεν μας πιάνει εμάς. Χτύπησε το κύμα δεξιά, γύρω δεξιά, χτύπησε αριστερά, πάμε αριστερά. Όχι, εκεί είμαστε. Πρέπει να φτάσουμε τελειώνοντας αυτά που έχουμε ξεκινήσει. Και είναι πολλά αυτά που έχουμε ξεκινήσει. Δεν πέφτει σε μένα να τα πω, θα τα πει ο Δήμαρχος. Ωραία. Κύριε Γαβαλά, οφείλω να πω σε αυτό το σημείο. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Με το συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς συνεχίζουμε? Και αυτές άρχισαν να ομαλοποιούν. Καταρχήν, υπάρχει μια εικόνα αν είναι όλοι εμβολιασμένοι? Η αλήθεια το είναι... έχετε τσεκάρει αυτό? Κοιτάξτε. Έκανα κάποιες προσπάθειες. Όχι, το λέω επειδή πολλοί είπαν κατά καιρούς ότι διαζώσεις. Δεν μιλάμε για αυτό που πετάω, σας είπα, μικέτες στον αέρα. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Πραγματικότητα εντελώς. Για να δούμε την πραγματικότητα λοιπόν. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι κάποια στιγμή αναγκάστηκα σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου να στείλω με mail επιστολές, διότι τα οποία επιστολές δεν στέλνουν το ταχυδρομείο, που έχει κλείσει και αυτό στην ουσία, αλλά στέλνουμε με τα email. Και ζήτησα από όλους να μας πούν ποιοι και πόσοι έχουν εμβολιαστεί την πρώτη δόση, τη δεύτερη δόση, έχουν περάσει τον ιό. Ναι. Για να ξέρουμε, όταν μας δόθηκε η δυνατότητα να μπορούμε, εάν προϋπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, να ανοίξουμε τη διαδόση συζήτηση. Ωραία. Διότι μέχρι τότε απαγορευόταν αυτό. Ωραία. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν? Η εικόνα λοιπόν ήταν ότι 1-2 άτομα δεν είχαν εμβολιαστεί, αλλά είχαν περάσει όμως τον ιό. Α, και επομένως αυτοί που ήταν εμβολιαστοί δεν μπορούσαν από το σπίτι τους. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το ότι μπορούσε και μπορεί ακόμα και σήμερα ο κάθε δημοτικός σύμβουλος από οπουδήποτε και να βρίσκεται να συμμετέχει στα δημοτικά συμβούλια, είναι πολύ σημαντικό. Δηλώνοντας το όνομά του και βλέποντάς το και ακόμα και στις ψηφοφορίες, ή αν φαίνεται, διότι αν δεν φαίνεται δεν μπορεί να ψηφίσει. Ναι. Δεν τη δέχομαι εγώ την ψήφο αυτού που δεν φαίνεται, έτσι, για ευνοήτους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Κάναμε λοιπόν μια δοκιμή, είδαμε ότι πήγε πολύ καλά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά
τα ηλεκτρονικά μας συστήματα. Εντάξει, τα τεχνικά θέματα θα λυθούν. Είναι τεχνικά θέματα. Ωραία. Τα οποία δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίει και το ίντερνετ, φταίνουν πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η δουλειά όμως έγινε και γίνεται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν, και αυτό το θέμα το διαδώσεις για να σταματήσει το λουκουμάκι, που διαδώσεις. Τώρα είναι και διαδώσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο καθένας τα φαίνεται. Και μάλιστα, δοκιμάσαμε να έχουμε και απευθείας μετάδοση. Τόσο ώστε σε όλο τον κόσμο να μας ακούνε και να μας βλέπουν την ώρα που θα χρειάζεται. Ναι, βεβαίως. Να μπαίνει ζωντανά όποιος θέλει και να παρακολουθεί. Υπάρχουν όμως πολλές φορές δυσκολίες, διακόπτεται αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί όταν είναι πάρα πολύ, τότε υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Το ζούμε και εμείς αυτό. Δεν είμαστε εδώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όλα καλά. Τα πράγματα κυλούν ομαλά και προχωρούν. Λοιπόν. Να λάβουμε όμως όλη υπόψη μας ένα πράγμα. Το κακό που βρήκε τον κόσμο, την Ελλάδα, βρήκε και την κάλυπη. Δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν άνθρωποι στις υπηρεσίες. Υπάρχει έλλειψη, μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αυτή η έλλειψη προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα μια δουλειά που είναι να γίνει σήμερα, να μην μπορεί να γίνει σήμερα, γιατί πέσαν όλες μαζί σε ένα άτομο δουλειές που θα έκαναν 5-10 μαζί και δεν μπορεί να τα κάνει γρήγορα. Το ακούτε άλλωστε με αφορμή της συντάξης. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι όμως μόνο οι συντάξεις. Είναι οι διάφορες αποφάσεις που πρέπει να διεκπεριωθούν, είναι οι διάφορες μελέτες που πρέπει να γίνουν και εκεί σε θέλω να δεις τι γίνεται. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες δυσκολίες. Και υπάρχει και η μοναδική δυσκολία που έχει η Κάλυνος, ή μάλλον έχουν και άλλα μέρη, αλλά εμείς αυτό ξέρουμε. Εμείς, αγαπητοί μου συμπολίτες, εσείς μάλλον, μας βάλατε να είμαστε έξι. Αρρώστησε η αγαπητή Σεμίρα Ψαρομπά και δεν μπορεί να συμμετέχει, είμαστε πέντε. Απέναντί μας υπάρχουν άλλοι 21, οι οποίοι άλλοι είναι αντιπολιτευόμενοι με τη λογική, άλλοι είναι αντιπολιτευόμενοι για την αντιπολίτευση. Και δυσκολεύεται λοιπόν το έργο του Δήμου. Και πολλές φορές υπάρχουν συνάδελφοι δυστυχώς που εάν δεν μπορούν να καταψηφίσουν οποιοδήποτε θέμα και να είναι, το καταψηφίσουν. Εάν δεν μπορούν να το ψηφίσουν, το κολυσιαργούν. Εξού και η κολυσιεργία της σχολής μηχανικών που θα είχε τελειώσει. Και φέτος τα παιδιά θα ήταν ήδη στη σχολή μέσα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είμαστε κοντά. Παρ' όλα αυτά όμως, θα σας το πει αυτά ο Δήμαρχος, η υπόθεση και αυτή πάει να κλείσει και θα το έχουμε πάρα πολύ σύντομα, ούτως ώστε του χρόνου να είμαστε καλύτερα. Ευχή λοιπόν και παρότρυση στους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφίζετε κατά συνείδηση, όσοι διαθέτετε, δεν έχει σημασία πόσοι διαθέτετε ο καθένας σας, κατά συνείδηση και όχι με φατρίες. Διότι με φατρίες δεν περνάνε τώρα. Έτσι. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι όμως έτσι. Άλλωστε η εντολή που πήρα από τον Καλλινιακό λαό ήταν συνεργαστείτε. Συνεργάζεστε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χρήσιμος ο διάλογος και οι τοποθετήσεις σας. Και αν χρειαστεί βέβαια θα επανέλθουμε. Θέλω όμως να κλείσω. Και με μια παρότρινση. Όχι με παρότρινση. Προς τον κόσμο εννοώ, που έτσι όπως αρχίσαμε. Πιστεύω πάρα πολύ ότι και τις πρεσβείες του Μητροπολίτη μας, ο οποίος ένωσε και αυτό τη φωνή του και τις πιέσεις του με τον Δήμαρχο και τον κύριο Ροϊλό, γιατί και ο κύριος Ροϊλός πρέπει να πιέσει προς τα υπουργεία, πολύ σύντομα θα λιώσει και η ιστορία του ιατρείου της Ψερίμου, όπως καλώς προχωρεί το ιατρείο του Βαθέου.